2 ευρώ, Μαρία, ε. I'm a joker, I'm a smoker. Κόσμος και Κοσμάκης πέρασε σήμερα το κατόφλι του γουρλίδικου πρακτορείου του πατέρα του μεγάλου Έλληνα ποδοσφαιριστή που κατάγεται από την Ηλία Γιώργου Καραγκούνη, θέλοντας να δοκιμάσουν την τύχη τους μετά και την μεγάλη επιτυχία του πρακτορείου, όπου ανέδειξε τον υπερτυχερό του δελτίου του Τζόκερ, κάνοντάς τον πλουσιότερο κατά 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην διαλογή της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ, στην πρώτη κατηγορία βρέθηκε μόνο ένα τυχερό δελτίο, το οποίο κερδίζει το ποσό των 5.536.702 ευρώ. Το δελτίο που κατατέθηκε δεν είναι απλό, αλλά πλήρες σύστημα 60 στυλών, όχι τυχαίας επιλογής, που σύμφωνα με τον υπεύθυνο του πρακτορείου κοστίζει μόλις 30 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τυχερός είχε επιλέξει στο δεύτερο πεδίο τους τυχερούς αριθμούς 2, 8, 25, 33, 41 και 6 σε σύστημα 7+1. Με πόσο? 30 ευρώ. Ο κύριος Τεκερλέκης και η σύζυγός του, εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο πρακτορείο του Θανάση Καραγκούνη, που βρίσκεται επί της οδού Μανολοπούλου στον πύργο, δέχονταν βροχή τις ερωτήσεις των θαμώνων αλλά και των περίεργων για το ποιος είναι ο τυχερός που αναστάτωσε σήμερα ευχάριστα την πόλη και δημιούργησε με την μεγάλη επιτυχία του κλίμα εφορίας, ενθουσιασμού και αισιοδοξίας ότι μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι ο επόμενος τυχερός παίζοντας το γουρλίδικο πρακτορείο. Όσο και να επέμεναν πάντως, το όνομα του πολυεκατομμυριούχου παρέμενε άγνωστο. Εμείς δεν ξέρουμε, έχουν ρίξει πάρα πολλοί πελάτες. Όταν έχει δικά jackpot τέτοια, παίζουν ποσά, ας πούμε, τέτοια, 70, 80, 150 ευρώ και μέσα σε αυτά είναι κάποιος πελάτης. Έχουν παίξει πάρα πολλοί πελάτες, ας πούμε, με 30 ευρώ, με 50 ευρώ, 70 ευρώ και δεν ξέρω πού ακριβώς. Φυσικά δεν γνωρίζετε. Και να γνώριζε, θα το λέγα. Και να γνώριζε, θα δουλειά μας εμάς είναι έτσι να μην λέμε. Ο υπεύθυνος του πρακτορείου έμαθε την ευχάριστη είδηση χθες βράδυ από τον δημοσιογράφο του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Πατρίς, Γιάννη Μουρούτη. Εσπευμένα γύρισε στο πρακτορείο και επιβεβαίωσε από τον ΟΠΑΠ την σημαντική πληροφορία, καθώς στην αρχή, όπως μας είπε, πίστεψε ότι ο φίλος του δημοσιογράφος του έκανε φάρσα. Πώς το μάθατε βασικά? Από το δημοσιογράφο, τον Γιάννη Μουρούτη. Με πήρε τηλέφωνο, ναι, ήμουν στο νοσοκομείο, γιατί έχω τον γαμπρό μου στο νοσοκομείο αργά πολύ τη νύχτα. Πήρε τη γυναίκα μου, με ειδοποίησε η γυναίκα μου και ήρθαμε στο πρακτορείο αμέσως. Από το γέννητο μου ήρθε μετά. Είχε δελτίο τύπου από τον ΟΠΑΠ. Εγώ πήρα αμέσως ένα φίλο μου θεωρητή στον ΟΠΑΠ, ένα φίλο που έχω, και μου το επιβεβαίωσε. Και γιατί από εσάς ξεκίνησε το. Ο Γιάννης με ειδοποίησε, από τι ξεκίνησε. Λέω, μη μου κάνει φάρσα. Στην αρχή έτσι είπα. Από το 2000 έχει να γνωρίζει τέτοιες δόξες ο πύργος, ενώ πριν 2 περίπου χρόνια έπεσε ένα τυχερό δελτίο τζόκερ των 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλφιούσα. Ωστόσο, το πρακτορείο του Θανάση Καραγκούνη έχει παράδοση στο να μοιράζει μεγάλα ποσά. Τι περιμένετε τώρα να αυξηθεί λίγο παραπάνω, είναι καλό και για το. Πάντα είναι καλό, όχι μόνο για το δικό μας πρακτορείο, για όλα τα πρακτορία. Όταν πέφτει ένα ποσό σε ένα πρακτορείο, αυξάνεται κίνηση σε όλα τα πρακτορία. Εντάξει, ιδιαίτερα που αυξάνεται στο πρακτορείο που πέφτει, αλλά αυξάνεται γενικά σε όλο το. Ναι, πάντα. Είχε να πέσει νομίζω από το 2000, ήταν το τελευταίο που είχαν πέσει. Στον πύργο. Είχε πέσει και στην Αλφιούσα πριν 2 χρόνια νομίζω, τα 3 εκατομμύρια. Μακάρι να πέφτουν σε όλα τα προφορία. Σε εσάς το μεγαλύτερο ποσό που έχει πέσει είναι αυτό? Αυτό τώρα, ναι. Εμείς παλαιότερα έχουμε δώσει εξάρι στο Λότο, τον πρώτο αριθμό στο Λαϊκό Λαχείο, τον πρώτο αριθμό στο Κρατικό Λαχείο, χωρίς σειρά όμως, πέρσι αυτό, πεντάρι στο Λότο, ένα πρόπο πολύ μεγάλο. Πιο παλιά ακόμα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δώσει αρκετά ποσά. Είναι ιστορικό το όνομα του ιδιοκτήτη. Το Γιωργάκη, λατρεία μας. Μακάρι να πέφτει σε όλα τα πατωρία. Εγώ το ειλικρινά το λέω, δεν το λέω έτσι για. Εγώ χαίρομαι όπου να πέφτει. Να πέφτει στην περιοχή μας εδώ, να πέφτουν λεφτά και ο κόσμος να ενθαρρύνεται, να παίζει κιόλας. Γιατί όταν περνάει και πολύ σκυλός, λέει που έπεσε, που έγινε. Μακάρι να πέφτει συνέχεια στον πύργο. 'Cause I'm right here at home.